Τη θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά στα τροχαία δυστυχήματα κατέχει η Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε εκδήλωση στα Χανιά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα των τροχαίων, κάθε χρόνο στη χώρα μας σκοτώνονται στην άσφαλτο 130 άτομα ανά εκατομμύριο, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 69 άνθρωποι ανά εκατομμύριο. Είναι δραματική. Και φταίει καθαρά η κουλτούρα, η υποδομή που έχουμε εμείς οι μεγάλοι, που είμαστε εμείς οι μεγάλοι χωρίς καμία εκπαίδευση. Που πήραμε εμείς διπλώματα, με φέτα, με γραβιέρα και με άλλα δώρα. Εγώ, η σειρά μου. Η γενιά μου είναι η πρώτη γενιά οδήγησης στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η υποδομή μας είναι μία, δύο, τρεις το πολύ γενιές. Κατά συνέπεια έχουμε δουλειά, πρέπει τα παιδιά μας να μπουν μπροστά, να μας οδηγήσουν σε άλλους δρόμους, σε άλλες νοοτροπίες, σε άλλες συνθήκες οδήγησης. Εμείς φέτο μέχρι τώρα, πέρυσι είχαμε 64 νεκρούς από τα τροχεία, φέτο μέχρι στιγμής έχουμε 51. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας, έχουμε ξεκινήσει ένα και όσον αφορά και ένα βιωματικό με διάφορες δράσεις που κάνουμε, αλλά και με τους ανθρώπους μας που είναι όλο το 24ωρο στην Κρήτη, στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους οδηγούς και τους πεζούς. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο, έχουμε 3.650 νεκρούς σε τροχέα, περισσότερους από 10.000 παραπληγικούς, 45.000 τραυματίες και περίπου 2.500 μικρά παιδιά να συνεχίζουν τη ζωή τους με μόνιμες αναπηρίες. Τα κύρια αίτια εξακολουθούν να παραμένουν ο ανθρώπινος παράγοντας, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση γράνους, η μέθη. Ο πρωταρχικός παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του τροχαίου ατυχήματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και βέβαια και να του επιστήσουμε ότι όσον αφορά όταν κινείται πάνω στην οδό θα πρέπει να μην καταναλώνει αλκοόλ, να φοράει τη ζώνη του, να φοράει το κράνος του και να ρυθμίζει την ταχύτητά σου όσο προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Καθημερινά στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο 10 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα, ενώ το 82% των ατυχημάτων συμβαίνει μέσα στις πόλεις με μέσο όρο ταχύτητα στα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Δεν είναι ζήτημα μόνο υποδομών. Είναι και ζήτημα μιας συνολικής κουλτούρας που έχουμε αποκτήσει σαν κοινωνία, κυρίως λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης των παιδιών και μέσα από τέτοιες δράσεις, από τέτοιες συνδιοργανώσεις, η Περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί μέσα από τα σχολεία, μέσα από τους μαθητές, να περάσει όλα αυτά τα μηνύματα που θα τους καταστήσουν καλύτερους πολίτες και καλύτερους οδηγούς, με καλύτερες συμπεριφορές. Σημειώνεται τέλος ότι από το 1965 έως το 2008 είχαμε 150.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο τραυματίες σε τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας.